Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Μαντελάκι podcast. Θα μου πείτε, τι κάνεις βρε Μαντέ εδώ πέρα? Πες μας λίγο, τι κάνεις αγάπη μου γλυκιά? Γράφω ήχο αργικά, γράφω ήχο, ναι, τέλεια. Δεν ξέρω τι κάνω, δηλαδή κάπως μαζεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το μικρό κάναλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάπως θεώρησα ότι την ψώνησα ίσως. Ίσως θεώρησα πως είμαι κάποιο. Μήπως είμαι κάποια. Και κάπως εξαφανίστηκα γιατί δεν άντεξα τα φώτα της δημοσιότητας. Όχι, τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη. Συνέβη η ζωή. Η ζωή γενικότερα συμβαίνει και γι' αυτό το λόγο κάποιες φορές χάνομαι, κάποιες φορές εμφανίζομαι. Παρ' όλα αυτά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό το κανάλι. Όσοι βλέπετε παρανόμους και δεν κάνετε εγγραφή, να ξέρετε πως θα, δεν ξέρω, θα τα βρούμε στα δικαστήρια. Να πω πως εγώ είμαι το Μαντελάκι, εγώ είμαι η Μαντώ και βρίσκομαι όπως πάντοτε στα Monstera Studio. Λοιπόν, σήμερα θέλησα να κάνω ένα comeback στον ερωτά σου. Σε ερωτεύτηκα και μπράβο και μαγιά σου. Με ένα πολύ επίκαιρο θέμα και το έχετε δει ήδη από τον τίτλο και δεν είναι άλλο από την Μαρίνα Τισάτη. Είπα να κάνετε γραφή, αλλά δεν είπα να με ακολουθήσετε στο Instagram όμως θέλετε. Ακολουθήστε με στο Instagram που ανεβάζω εκεί πέρα τις δικές μου τις τρέλες, άμα θέλετε να δείτε περισσότερη τρέλα, τέλος πάντων από εμένα. Σήμερα θέλω να μιλήσουμε πάρα πολύ για τη Μαρίνα Σάτι και για τη Eurovision και για το τραγούδι της Eurovision, γιατί έχει γίνει ένας μεγάλος χαμός τώρα τελευταία, έχουν ακουστεί πάρα πολλές απόψεις, έχουν γίνει πολλά έτσι σουσού, δένια σουσού, στο ίντερνετ, στο YouTube, στο Facebook, στο δεν ξέρω και εγώ πού, σε forums, σε no forums. Πάντως τέλος πάντων έχει γίνει ένας κακός χαμός και να συζητήσουμε έτσι λιγάκι γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτός ο κακός χαμός και γιατί μπορεί να έχει γίνει έτσι ένας ντόρος και ένας θόρυβος. Αρχικά νομίζω ότι είμαστε ο λαός που λατρεύει να χωρίζεται, δηλαδή δώσε μας μία αφορμή για να χωριστούμε σε στρατόπεδα και εμείς θα το ακολουθήσουμε 100%. Είναι η Eurovision και η Μαρίνα Σάτι, είναι η πολιτική και θα πάμε δεξιά και αριστερά, είναι το προσφυγικό, είναι ό,τι θέλεις, είναι το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ό,τι θέλεις, δώσε μας μία καλή αφορμή, όχι καλή και χαζή αφορμή να είναι, δώσε μας μία αφορμή και εμείς θα χωριστούμε απλά. Το βλέπετε εντωμεταξύ αυτό. Δηλαδή, π.χ., αν ανοίξεις τηλεόραση και δεις ένα θέμα, ρε παιδί μου, που, τι να σου πω, ο περισσότερος κόσμος θα συμφωνήσει. Αυτό το στυλό είναι μαύρο. Βγαίνουμε λοιπόν στην τηλεόραση και βγαίνει, ας πούμε, στη σκορδά κάποιος και λέει αυτό το στυλό τέλος πάντων μου άρεσε πάρα πολύ γιατί ήταν μαύρο και το αγόρασα. Η δουλειά του πανελίστα αμέσως και αυτό που παίρνουμε κι εμείς καθημερινά σαν μάθημα εντός εισαγωγικών και αυτό που έχουμε μάθει γενικότερα γίνεται είναι. Κοίταξε, δεν μπορώ να συμφωνήσω απόλυτα ότι αυτό είναι μαύρο, γιατί για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν γνωρίζει ποια είναι τα χρώματα, θα σου πει πως αυτό το στυλό δεν μπορεί να είναι μαύρο, γιατί είναι colorblind, οπότε πως αυτό είναι ακριβώς μαύρο, θα πει κάποιος. Δηλαδή υπάρχει γενικότερα αυτή η φύση του να υπάρχει ένα argument, να υπάρχει μία αντιπαράθεση. Γιατί λοιπόν μας αρέσει τόσο πολύ η αντιπαράθεση? Νομίζω, θα γίνω τώρα εγώ οικονομάκο στη θέση της οικονομάκου, είπε και οικονομάκο τέλος πάντων πρόσφατα ότι την βρίζουν τέλος πάντων στα social media για τις διακοπές που κάνει και την πλούσια ζωή που έχει. Γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι μίζεροι με τις ζωές τους και δεν έχουν με κάτι άλλο να ασχοληθούν, οπότε ασχολούνται με αυτό. Και θα συμφωνήσω. Παγκόσμιο πρώτη, θα συμφωνήσω με την Αθηνά Οικονομάκου. Όχι. Δεν θέλω να πω ότι όλοι οι άνθρωποι που ακολουθούν την Αθηνά Οικονομάκου είναι μίζεροι. Απλά πιστεύω ότι για να καθίσεις να ασχοληθείς με κάτι τόσο χαζό που δεν σε αφορά, θέλω να πω, και που δεν σε πειράζει με κάποιον τρόπο, ρε παιδί μου. Αν ένας άνθρωπος κάνει μία πλούσια ζωή, δεν σε επηρεάζει με κάποιον τρόπο. Πώς ακριβώς επηρεάζει? Σου τρώει τα λεφτά? Όχι. Θα πήγαινες εσύ στη θέση του σε αυτές τις διακοπές? Όχι. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιον τρόπο σε επηρεάζει. Να μπεις στη διαδικασία, να καθίσεις και να τη βρήσεις, να τις ευχηθείς όλες τις κατάρες του κόσμου κτλ.
μάλλον είναι γιατί η δική σου ζωή δεν είναι αρκετά ευχάριστη. Εκεί θα έρθω να συμφωνήσω. Τώρα, γιατί μας αρέσει έτσι να έχουμε αυτή την ίντρικα. Είναι η λαή, η Μεντιτερένεια λαή, η Μεσόγειος γενικότερα, είναι ένας χώρος που μας αρέσει αυτή η ένταση. Μας αρέσει σίγουρα πάρα πολύ η ένταση. Τώρα είναι, αυτό το γυρνάω την Μεγάλη Παρασκευή, οπότε κι αν έχω ζήσει τραπεζώματα, το Πάσχα και τα Χριστούγεννα, αλλά το Πάσχα κυρίως, να μαζεύεται όλη η οικογένεια και να μαλώνουμε για ό,τι μπορείς να φανταστείς. Να μαλώνουμε για τις γυναίκες, για τη θέση της γυναίκας, για το «Α, μη μιλάς, εσύ μικρό, είσαι μικρό ακόμα». Να μαλώνουμε για αριστερά, δεξιά ή μεγάλη. Να μαλώνουμε για την εκκλησία ή όχι, αν οι παπάδες έχουν αυτή τη, θα πρέπει να έχουν αυτή τη θέση και την δύναμη που έχουν ή όχι. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, τέλος πάντων, αυτός ο διαχωρισμός γινόταν σε κάθε τραπέζι. Οπότε δεν είναι λίγο λογικό, δεν είναι κάπως στη φύση μας όλη αυτή η... Εγώ θα μαλώσω, παιδί μου, εγώ θα πάω κόντρα, πρέπει να υπάρχει μια ένταση. Γενικότερα, αυτό που αντιλαμβάνομαι, που πλέον, ρε παιδί μου, ζω στην Αγγλία και ζω σε έναν άλλο τρόπο ζωής και ζω λίγο και μόνη μου και τους τελευταίους μήνες είμαι και μόνη μου, δεν βρίσκομαι σε κάποια σχέση, οπότε δεν έρχομαι και σε αντιπαράθεση γιατί δεν έχω αυτή την τριβή με κάποιον άνθρωπο. Καταλαβαίνω ότι η ζωή μπορεί να υπάρξει και χωρίς αντιπαραθέσεις και χωρίς φωνές και χωρίς έτσι να υπάρχει συνέχεια κάτι, ρε παιδί μου, να σε τρώει συνεχώς κάτι, ότι να σταθωθείς με κάτι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει μια τάση, τέλος πάντων, στην Ελλάδα μας, στην όμορφη μας αυτή χώρα, να βρισκόμαστε συνεχόμενα σε αντιπαράθεση και σε τριβή με κάτι, με κάποιο θέμα, με. Οπότε είναι λίγο που δεν έχουμε με τίποτα να ασχοληθούμε και είναι λίγο και που έχουμε μάθει σε αυτόν τον τρόπο ζωή. Έχουμε μάθει για τις τηλεόρασες συμβαίνει αυτό, έχουμε μάθει γιατί ακόμα στο σχολείο μπορεί κάποιοι καθηγητές να μας έχουν μάθει έτσι ότι αυτό είναι και τίποτα άλλο, οπότε εσύ αντίστοιχα να θες να πας κόντρα σε αυτό το απόλυτο που μπορεί να σου προσφέρει ο καθηγητής κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή διάλογος, δεν υπάρχει υγιής διάλογος, γιατί το να συμφωνούμε όλοι δεν είναι εννοείται λύση και το να γίνεται ένας υγιής διάλογος μόνο μπροστά μπορεί να μας πάει και πουθενά αλλού. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με την Eurovision και με την Marina Sati σε αυτή τη φάση είναι πως αυτό το κομμάτι ή θα το αγαπήσεις ή θα το μισήσεις κάπως, ρε παιδί μου, έτσι, αν μπορούσαμε να το θέσουμε με μια γενικότητα. Αυτοί λοιπόν που το μισούν στέκονται σε κάποια πράγματα, όπως το ότι το βίντεο κλιπ είναι γυρισμένο και δείχνει τέλος πάντων μία Ελλάδα, μία Αθήνα, η οποία είναι Αθήνα του ξεπεσμού και η Ελλάδα μας δεν είναι αυτό και η Ελλάδα είναι ωραίες εικόνες και η Ελλάδα είναι δημοκρατία, η Ελλάδα είναι ελευθερία, η Ελλάδα είναι ο χρυσός αιώνας του Περικλή, αλλά έχουμε απομακρυνθεί πάρα πολύ από την Αθήνα του Περικλή τέλος πάντων. Και στο βίντεο κλιπ φαίνεται μία Αθήνα η οποία είναι σοβλάκι τουρίστας, παντόφλα του Γερμανού τουρίστα. Είναι γυρισμένο με μία αισθητική που θυμίζει πάρα πολύ έτσι τηλεφακό. Δεν είμαι και σίγουρη τώρα, εσείς που ξέρετε καλύτερα, ας το πείτε καλύτερα. Αλλά έχει μία αισθητική τέλος πάντων παλιού βίντεο κλιπ, παλιάς τηλεόρασης, και στα χρώματα και στον τρόπο που έχουν επιλεχθεί οι φακοί, αν και δεν είμαι σίγουρη τι φακός, ας πούμε, έχει επιλεχθεί τώρα για να φαίνεται αυτή ή να βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Σουβλάκια και λίγο έτσι μια καλτήλα, ρε παιδί μου, έτσι, ένα λίγο πιο street style που δεν είναι ωρεοποιημένο, δεν είναι έτσι στρογγυλεμένα τα πράγματα σε αυτό το βίντεο κλιπ. Κολιές με τα αυτοκίνητα και διάφορα τέτοια, δηλαδή εμένα μου ήρθαν εικόνες, εύωσμος και έτσι. Ό,τι ζούμε τέλος πάντων στην Ελλάδα. Και πολλοίς κόσμος έχει αναστατωθεί πάρα πολύ με το γεγονός ότι σαν βίντεο κλιπ έχει επιλεχθεί, ας πούμε, αυτή η εικόνα της Ελλάδας. Δεν νομίζω όμως ότι υπάρχει κάποια διαφωνία στο ότι αυτό δεν είναι Ελλάδα. Γιατί π.χ. είναι πολύ χαρακτηριστικό που είχε επιλέγει να έχει ένα πλάνο με τον ταξιτζή. Εγώ κάθε φορά που βλέπω κάποιον YouTuber να μιλάνε συνήθως στα stories και σε αυτά για την κίνηση στην Αθήνα,
για το κολχανίο που έχει γίνει σε σχέση με τα αυτοκίνητα, για τους ταξιτζίδες που θα είναι τόνα, που θα είναι τάλο, που θα ανοίξουν η χειρότερη φάρα, λέμε, όλη την ώρα, που θα ανοίξουν την πόρτα, θα σταματήσουν κατά μεσής του δρόμου για να πάρουν δεύτερη και τρίτη κούρσα. Πού, ένα σωρό πράγματα. Οπότε, γιατί μας ενοχλεί τόσο πολύ να μπουν όλα αυτά τα πράγματα σε ένα βίντεο κλιπ που θα μας αντιπροσωπεύσει, ας πούμε, στην Ελλάδα, για να μην γίνουμε ρεζίλοι. Δεν γινόμαστε ρεζίλοι με το γεγονός ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται τελικά στην Ελλάδα και αντί να βλέπουν τα στυλιζαρισμένα βίντεο των προηγούμενων ετών, ξέρω εγώ, βλέπε Euro και βλέπε, ξέρω εγώ, έτσι εκεί πέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην Αθήνα και βλέπε και το. Όταν ήρθε και η Eurovision στην Ελλάδα, όλα ήταν τέλεια, τζιτζι. Το θέμα όμως είναι ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτό πλέον και δεν ήταν και ποτέ. Ας μην τρελαθούμε, δεν ήταν και ποτέ. Όπα, κάτσε, μας πιάσανε, παιδιά. Μεγάλη Παρασκευή, μας πιάσανε. Μα και εγώ Μεγάλη Παρασκευή, τώρα να συζητήσω για την Μαρίνα Σάτ. Άκου τώρα. Ό,τι του φανεί, του λέω, Στεφανή, θα πω. Και θα συνεχίσω να μιλάω. Οπότε, δεν ξέρω, υπάρχει αυτή η υποκρισία, θεωρώ, του νέου Έλληνα. Γιατί λοιπόν αυτό το βίντεο κλιπ είναι υποκουλτούρα? Γιατί αυτό το rap το... Να μην θυμηθώ τις ώρες που... Να, Μαρίνα, που έχει αυτό έτσι λίγο το ενοχλητικό, θα έλεγε κανείς, ήχο σε κάποια σημεία, ή πως ξεκινάει έτσι αρκετά ψηλά, ή που κάποιοι λένε ότι είναι τραπ, κάποιοι λένε ότι είναι ραπ, κάποιοι. Κάποιοι τέλος πάντων υποστήριξαν ότι δεν είναι η τραπ η Ελλάδα μας, η Ελλάδα μας είναι ποιοτική μουσική. Πού ακριβώς η Ελλάδα είναι ποιοτική μουσική? Άντε πες ότι δεν είναι τραπ. Η τραπ ήρθε στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Νομίζω ότι η τραπ ξεκίνησε από την Αμερική εντωμεταξύ, σαν πάλι όπως και η ραπ, σαν ένα κοινωνικό, ας πούμε, φαινόμενο μιας μουσικής από χαμηλότερες τάξεις που ήθελαν να μιλήσουν έτσι για ναρκωτικά, για βία, για διάφορα τέτοια. Και έχει έρθει και στην Ελλάδα και... Γιατί μπήκα από, τώρα δεν ξέρω αν τα έχω καταγράψει κάπου, αλλά μπήκα να δω αν αυτοί τέλος πάντων που λένε ότι η Ελλάδα δεν είναι τραπ, αν ισχύει ή όχι, αλλά στα charts, παιδιά, η τραπ μουσική κάνει τρελό χαμό και έχει πάρα πολλά plays, ας πούμε, π.χ. στο Spotify. Οπότε δεν ξέρω σε ποια Ελλάδα ζούμε ή σε ποια Ελλάδα θα θέλαμε να ζούμε. Ίσως έχουμε στο μυαλό μας έτσι λίγο... αυτό το εξειδανικευμένο, ίσως κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Πολλές φορές λέω, ρε παιδί μου, και το εξής, ότι κάποιες φορές όντως πέφτουμε από τα σύννεφα, γιατί έχουμε φτιάξει μια ζωή πολύ, πολύ, δεν ξέρω και αν ισχύει τώρα και αυτό, κάπως στο μυαλό μας, τέλος πάντων, στα social media μάλλον, έχει φτιαχτεί μια προστατευμένη ζωή, στην οποία προστατευμένη ζωή, καλός ή κακός, είναι ο κύκλος μας, είναι οι άνθρωποι μας. Εντάξει, και επειδή, ας πούμε, υπάρχουν τα social media και δεν συναναστρεφόμαστε τόσο πολύ κόσμο έξω όσο θα κάναμε πριν, βέβαια θα μου πεις, έχουμε περισσότερη πρόσβαση σε πληροφορίες. Ναι, οκ. Okay. Οπότε θα έχουμε και σε καλές και κακές και μπορεί να έχουμε και σε τοξικές καταστάσεις. Όμως, τις περισσότερες φορές δεν θα βγούμε έξω στον κόσμο τόσο πολύ. Είμαστε περισσότερο, ας πούμε, στο σπίτι μας και περισσότερο έτσι σε αυτά τα social media. Στα social media τώρα υπάρχει μεγάλη τοξικότητα, ισχύει. Αλλά πιστεύω ότι είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ένα προστατευμένο περιβάλλον. Και τι σημαίνει αυτό? Έχουν επιλέξει με ποιους ανθρώπους θα αλληλεπιδρούν σε αυτό το χώρο. Οπότε οι απόψεις τους, καλός ή κακός, είναι αρκετά κοντά στις απόψεις των φίλων τους, π.χ. Οπότε δεν θα δουν ότι, ξέρω εγώ, η τραπ μουσική είναι πολύ ψηλά. Δεν θα δουν πράγματα, δηλαδή συμβαίνουν μερικές φορές κάποια πράγματα και λέω, πότε μας ήρθε αυτό, ας πούμε. Οπότε όντως μπορεί ο κόσμος να θεωρεί ότι η τραπ μουσική δεν είναι αρκετά ψηλά, αλλά είναι πάρα πολύ ψηλά, πιστεύω, μάση. Και αυτό που θέλω να πω είναι, και να το καταλάβουμε, ότι τα πράγματα που συμβαίνουν στο τώρα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας. Καλός ή κακός, θέλουμε ή δεν θέλουμε, ένα κομμάτι της ιστορίας είναι η τραπ μουσική στην Ελλάδα. Της μουσικής ιστορίας είναι και η τραπ μουσική στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Γιατί είναι αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Οπότε, το να αναγνωρίζουμε αυτό που συμβαίνει, θεωρώ, είναι και αυτό που θα μας βοηθήσει να λύσουμε αν θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα ή να μην το λύσουμε
αν δεν θεωρούμε πως υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά το να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας δεν μπορεί να φέρει κάτι παραπάνω από περισσότερα προβλήματα και σύγχυση. Γιατί υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι εθελοτυφλούν και θεωρούν ότι «Α, όχι, η Ελλάδα είναι αυτό το εξειδανικευμένο, η Ελλάδα είναι ο Μίκης Θεοδωράκης». Και βέβαια φυσικά θα μπουν άλλοι, θα πούνε «Ο Μίκης Θεοδωράκης ήταν αριστερός, έκανε τον, έκανε τ' άλλο» και τα λοιπά και τα λοιπά, και θα πάμε στο πρώτο επιχείρημα, πόσο πολύ μας αρέσει, ρε παιδί μου, να μαλώνουμε και να είμαστε στα άκρα. Όμως, ξαναλέω, η μουσική, αυτό που συμβαίνει στο τώρα, είναι ένα σχόλιο για το τώρα. Οπότε, η τραπ μουσική σχολιάζει το τώρα. Μήπως λοιπόν η τραπ μουσική και όλη αυτή η ανέλυξή της και όλη αυτή η δημοτικότητα που έχει πάρει αυτή η μουσική μας λέει, σχολιάζει κάτι για το τώρα, κάτι για την Ελλάδα του τώρα. Μήπως μας λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα του τώρα είναι σεξ, βία και ναρκωτικά και φθήνια στο κάθε τι. Μήπως αυτοί οι καλλιτέχνες τελικά μέσα στην αφέλειά τους ίσως, άθελά τους ή και ηθελημένα, μήπως αυτοί οι άνθρωποι κάνουν ένα σχόλιο αυτή τη στιγμή, ένα κοινωνικό σχόλιο για το πού βρίσκεται η χώρα μας. Και μετά σε ένα δεύτερο επίπεδο αναρωτιέμαι, μήπως το πρόβλημά μας λοιπόν σαν κοινωνία είναι το γεγονός πως η Μαρίνα Σάτι είναι μία γυναίκα. Και τι γυναίκα είναι? Είναι μία δυναμική γυναίκα. Είναι μία μορφωμένη γυναίκα. Είναι μία γυναίκα η οποία δεν είναι 100% Ελληνίδα. Είναι μίξη. Είναι μία γυναίκα η οποία όχι μόνο είναι μορφωμένη, έχει σπουδάσει και στο Berkeley. Είναι μία γυναίκα η οποία έχει λοιπόν άποψη, λέει την άποψή της. Δεν είναι 100% Ελληνίδα, γιατί ο μπαμπάς νομίζω είναι από το Σουδάν. Εκτός από όλα αυτά, εντάξει, και άλλες φορές έχουν γυναίκες εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας στον διαγωνισμό της Eurovision. Δεν έχει όμως αυτά τα χαρακτηριστικά που είχε π.χ. η Έλεν Παπαρίζου, η οποία είχε αυτό το, έτσι, το καλοκάγαθο παρουσιαστικό, το σεξι, κορίτσι, που είναι δεύτερης γενιάς μετανάστες, από τη Σουηδία, με σπαστά ελληνικά, λίγο cute, λίγο θα πω και λίγο έτσι, θα κάνω και λίγο λάθος, θα είναι και αστείο γιατί δεν ξέρω πολύ καλά να πω τη γλώσσα και αχ πόσο πολύ θα γελάσουμε. Μετά ας πούμε στείλαμε και την Καλομήρα που αντίστοιχα ήταν η άλλη sexy baby ας πούμε, το sexy μωρό ουσιαστικά που νιαούριζε, που πάλι δεν είχε σπαστεί προφορά, δεν ξέρω τώρα, νια. Ο τρόπος με τον οποίο τις αντιμετώπισε αυτές τις δύο συγκεκριμένα που θυμάμαι και ο κόσμος αλλά και τα media ήταν διαφορετικός, γιατί ήταν ακριβώς αυτό που περιμέναμε να είναι. Ήτανε γυναίκες χωρίς άποψη, ήτανε γυναίκες οι οποίες ό,τι και να τους λέγανε θα απαντούσαν ευγενικά, ναζιάρικα, σεξι, δεν θα έκαναν κάποιο σχόλιο. Παρόλα αυτά, αντίθετα λοιπόν τώρα η Μαρίνα όχι μόνο έχει άποψη, την εκφράζει κιόλας. Όπως π.χ. έκανε το σχόλιο, έκανε ένα βίντεο ας πούμε, που μιλούσε για τον Αμανέ, για το Ζουρνά, για τα ελληνικά όργανα. Λοιπόν, είναι τώρα μία γυναίκα η οποία και παρουσιαστικά δεν μοιάζει Ελληνίδα, δηλαδή έχει μια πιο σκουρόχρωμη επιδερμίδα, δεν έχει ελληνικό επίθετο, είναι και αυτό μεγάλο θέμα, οπότε πώς ακριβώς να μην... Δηλαδή έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δεν θέλουμε να έχουν οι άνθρωποι στην πολύ κλειστή πλέον ελληνική κοινωνία. Δυστυχώς είναι ακόμα πολύ κλειστή η ελληνική κοινωνία. Δεν ξέρω πότε θα αλλάξει αυτό, αλλά πιστεύω πως αυτός, γιατί δεν είναι ότι να πεις ότι δεν μου αρέσει το τραγούδι και εμένα ας πούμε στην αρχή δεν μου άρεσε. Θα πούμε σε λίγο γιατί μας αρέσει όσους μας αρέσει. Αλλά... δεν μου άρεσε στην αρχή το τραγούδι, απλά δεν θα έμπαινα στη διαδικασία να πω, ξέρω εγώ, να την καταραστώ, να της ευχηθώ, ξέρω εγώ, άσχημα πράγματα ή οτιδήποτε, ή να της πω παλιοσυχαμένη, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι, γύρνα στη χώρα σου ή οτιδήποτε, σχόλια τέλος πάντων που συμβαίνουν. Επίσης να πω πως έκανα και μία πολύ μικρή ψακτική για να δω, μπορεί να υπάρχουν και καταξιωμένες γυναίκες στη ραπ και στην τραπ μουσική στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αυτή που είναι νούμερο ένα και νομίζω είναι η πρώτη Ελληνίδα τράπερ είναι μία κοπέλα η οποία λέγεται Κίμη και έχει έναν καταπληκτικό στίχο, μισό λεπτό να τον αναφέρω εδώ γιατί είναι πολύ όμορφος, είναι ποίηση ουσιαστικά.
λέει, φέρε και άλλα shots με Μπακάρντι, μάθε να μιλάς, να με κοιτάς δεν μου φτάνει. Τέλος πάντων, είναι μια άθλια τύπισσα η οποία δεν ξέρει, εννοείται να ραπάρει, δεν ξέρει τίποτα, αλλά είναι αυτό που περιμένεις να είναι μια τέτοια παρουσία στο χώρο. Δηλαδή, ξέρεις ακριβώς το νιαούρισμα, θα είναι λίγο αφελής, θα είναι αρκετά σεξι, θα είναι ντυμένη αρκετά σεξι. Είναι αυτό που περιμένεις, λάθος, αλλά αυτό είναι. Οπότε η Μαρίνα Σάτι, η οποία δεν είναι όλα αυτά τα πράγματα, δεν είναι μία κοπέλα η οποία δεν έχει άποψη, η οποία θα της πεις κάτι και δεν θα έχει αντεπιχείρημα, η οποία είναι ευγενική, έτσι. Δηλαδή κάθε φορά που εκφράζεται, εκφράζεται με ηρεμία, με ευγένεια, με άποψη, με γνώσεις, και είναι όλα αυτά και θα έρθει να μας πει τώρα. Η μίξη Ελληνίδας με Σουδανή λέγεται, με το Σουδάν τέλος πάντων, να μας πει τι, να μας πει για την ελληνική μουσική, να μας πει για το ζουρνά, να μας πει για τα πανηγύρια, να μας πει για το πώς χορεύονται, για να μας πει τι ακριβώς. Όχι, εννοείται δεν θα το δεχτούμε, γιατί εμείς αγνήσιοι Έλληνες ξέρουμε καλύτερα. Και τι ξέρουμε, την τύφλα μας ξέρουμε, γιατί είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι τη βρίζουμε με ορθογραφικά λάθη. Καταλάβετε, αυτοί είμαστε γενικότερα. Αυτός ο λαός είμαστε. Είμαστε και άλλα πράγματα εννοείται και δεν είναι όλοι για να τους τσουβαλιάζουμε, αλλά η πλειοψηφία και αυτοί που ακούγονται στο ίντερνετ, γιατί ακριβώς οι ζωές τους δεν είναι ευχάριστες, οπότε κάπως πρέπει να ξεσπάσουν όλη αυτή την ένταση και όλη αυτή την βία που τους ασκείται από το σύστημα, από την κοινωνία, από το εκπαιδευτικό σύστημα που υπάρχει στην Ελλάδα, αν θεωρείται εκπαιδευτικό σύστημα τέλος πάντων, όλη αυτή τη βία. Την εσωτερικευμένη θα την εκφράσουν με έναν τέτοιο τρόπο στο ίντερνετ. Και εννοείται σε κάθε τι που είναι ξένο θα γυρίσουν την πλάτη. Δεν είναι δίκαιο, μπορεί να, όμως να είναι λογικό. Και η ιστορία έχει δείξει ότι το ξένο μπορεί να είναι μόνο γλυκό, μπορεί να είναι μόνο ελληνοαμερικανικό ή ελληνοσουηδικό, να είναι μόνο προσιλωμένο στον πυρήνα της οικογένειας, να είναι μόνο, π.χ. είδα μία δήλωση της Καλομήρας η οποία είπε πως εγώ θα έμενα με τον άντρα μου εάν με απατούσε για τα παιδιά μου, που και αυτή είναι μία τόσο τελείως αναχρονισμός αυτός, τελείως δηλαδή μπροστά πίσω, εμπρός πίσω που έλεγε και ποιος το έλεγε ο Πόποτας. Είναι τρελό αυτό, οπότε ναι, εννοείται από την Καλομήρα θα ακούσουμε γιατί θα κάνει τα νάζια της, όμως έχει και όλες αυτές τις αξίες εντός εισαγωγικών της οικογένειας, της καλής γυναίκας, της γυναίκας που πρέπει να προσπαθήσει, να έχει και την οικογένειά της, να έχει και καριέρα, να έχει και τα παιδιά, να είναι και λίγο σεξι, αλλά τόσο όσο. Έχει όμως και τον άντρα της τόσα χρόνια, οπότε ναι, μπορεί να είναι σεξι, γιατί έχει όμως και σχέση τόσα χρόνια. Οπότε θέλω να κλείσω, να πω, να εξηγήσω πως το τραγούδι της Eurovision, για όλους εμάς που μας αρέσει αυτό το τραγούδι πλέον και το είμαστε που είναι χαμηλά βέβαια αυτό που τραγουδά αυτή τη στιγμή, μας αρέσει λοιπόν αυτό το τραγούδι γιατί έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τη μουσική και επίσης γνωρίζουν πολύ καλά ότι αυτό το τραγούδι θα πάει στη Eurovision. Οπότε τι θέλουν να κάνουν? Θέλουν να κάνουν ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα με αυτή την λεπτή φωνή, την εκνευριστική. Δηλαδή, πριν λίγα χρόνια μπορεί να είναι και το νούμερο ένα τραγούδι στο YouTube σε προβολές, μπορεί να μην είναι πλέον τέλος πάντων, μπορεί να έχει αλλάξει αυτό, αλλά ήταν το Opa Gangnam Style, το οποίο ήταν ένα ενοχλητικό τότε τραγούδι, όπως μετά είχαμε εκείνο το Βατράχι. Γενικά, τα ενοχλητικά, επειδή είναι κάτι που δεν έχει συνηθίσει, είναι και αυτό το κάτσι που έχουν και σε πιάνουν και σου τραβάνε την προσοχή. Και θα δημιουργήσουν και κάποιο σούσουρο και έχει δημιουργήσει εννοείται έναν τρελό σούσουρο γιατί ακριβώς ξεκινάει έτσι και άμα δείτε και βίντεο reactions από ανθρώπους που βρίσκονται σε άλλες χώρες, ειδικά κάτι Άγγλους που είναι όλο έτσι καθώς πρέπει κτλ. Θα δείτε ρε παιδί μου πώς αντιδρούν σε αυτό. Οπότε μας αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι σε όσους αρέσει και μας μένει στο κεφάλι γιατί ακριβώς έχει δημιουργηθεί από ανθρώπους που γνωρίζουν τόσο καλά το μέσον και παίζουν πάρα πολύ με αυτό που ο κόσμος θέλει ή δεν θέλει ή θέλει να μισεί να ακούει. Και είναι ακριβώς ο ίδιος τρόπος όπως ας πούμε όλες οι χολιγουντιανές παραγωγές είναι ταινίες οι οποίες μας ευχαριστούν γιατί
γιατί ακριβώς αυτοί οι δημιουργοί ξέρουν τόσο καλά το μέσον, οπότε χρησιμοποιούν τους κανόνες αυτού του μέσου για να πούνε ακριβώς την ιστορία που εσύ θέλεις να ακούσεις ή που εσύ μισείς να θέλεις να δεις και να ακούσεις. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το τραγούδι και με το Ζάρι. Υπάρχει ένα φοβερό βίντεο, αν έχετε τη διάθεση να το δείτε, που κάνει μια φοβερή ανάλυση κοινωνικοπολιτική. Ένας τυπάς, νομίζω από την Αμερική, από τον Καναδά, δεν είμαι σίγουρη, θα το κάνω list κάτω στο description box. Οπότε μπορείτε να το δείτε και εκείνο, μα θέλετε, κάνει πολύ ωραίες αναφορές. Και να μου πείτε τι πιστεύετε τώρα. Πιστεύετε, αρχικά να μου πείτε αν σας αρέσει το τραγούδι, αν σας αρέσει η Μαρίνα Σάτι και αν δεν σας αρέσει, ή τέλος πάντων αν θεωρείτε πως όλος αυτός ο ντόρος και αυτό σούσουρο γίνεται για κάποιο λόγο που δεν ανέφερα, γίνεται για κάποιο λόγο που ακριβώς ανέφερα, είμαι τρελή και βλέπω φαντάσματα γιατί δεν υπάρχει κανένα μίσος απέναντι στην Μαρίνα, δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Μαρίνα Σάτι, είμαι μαζί της και μάλιστα είχε και μία συνέντευξη, είδα νομίζω πριν μερικά χρόνια, που είπε πως εκεί οι καθηγητές της στο Berkeley, ο ένας της έλεγε έχεις πολύ ωραίο παραδοσιακό ήχο, οπότε εσύ θα είσαι πολύ καλή έτσι για πιο παραδοσιακούς ήχους. Άλλοι της λέγανε ότι η φωνή της είναι πιο jazz και αυτή είπε όχι παιδιά, εγώ θα τραγουδήσω ελαφρολαϊκά. Κάνει αυτό που θέλει να κάνει τέλος πάντων και εγώ την πάω πάρα μα πάρα πολύ και γενικά πηγαίνω κάθε άνθρωπο, αλλά κυρίως κάθε γυναίκα που στη σημερινή κοινωνία, ειδικά της Ελλάδας, είναι ο εαυτός της χωρίς να απολογείται. Και αυτό θα ήθελα και εγώ να κάνω και για μένα είναι πραγματικά ένα πρότυπο. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε και σε αυτό το βίντεο και το παρακολουθήσετε. Μπορείτε όμως τώρα να κάνετε και μια εγγραφούλα, να πατήσετε ένα like, να το στείλετε σε ένα φίλο σας, μην το στείλετε σε ένα φίλο σας. Και πάνω από όλο αυτό που με ενδιαφέρει και με αφορά και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι να μου γράψετε την άποψή σας στα σχόλια από κάτω, γιατί χωρίς το πάρε δώσε το αλυσβερίσι δεν γίνεται και δουλειά. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο που θα είναι κάποια στιγμή στο μέλλον, γιατί με τις υποσχέσεις δεν τα πηγαίνω πολύ καλά. Γεια σας!